Oh my god, I love Chipotle. Ας οριστείτε εσείς εδώ. Πίνω και κρίνω. Πίνω και κρίνω. Πίνω και κρίνω. Γεια σας φίλες και φίλοι, τι κάνετε, πως θα περνάτε, εγώ είμαι καλά. Στο σημερινό βίντεο, όπως είδατε, θα κάνουμε ένα πίνω και κρίνω για το αγαπητό, για το υπέροχο Survival Secrets. Θα μου πείτε γιατί το λέω έτσι, έχω κάποιο πρόβλημα στην ομιλία μου? Όχι, αλλά αρνούμε τα ψεύτικα, τα fake, τα μαϊμού να τα ονομάζουμε το όνομά τους. Μας ήρθε τώρα η αντιγραφή του Survivor, που έχουν πάει άλλοι άνθρωποι και έχουν δώσει τα εκατομμύρια τους, τα τίμια εκατομμύρια τους που τα μάζεψαν μονόλεπτο μονόλεπτο για να πάρουν τα δικαιώματα για το Survivor. Και σου έρχεται το άλλο τρασοκάναλο και σου κάνει survival secrets. Αν είναι ποτέ δυνατό. Παρεπιπτόντως, έκανε και ένα αντίστοιχο βίντεο κάπου τώρα και η Alexia Lestrange για το survival secrets. Οπότε, να πάτε να το τσεκάρετε και εκείνο. Και ήταν καλό ποιοτικό. Αν έχει βγει. Εγώ το ήξερα όμως πιο πριν ότι θα βγει, άρα μπορεί να σας κάνω spoiler. Αλλά αν δεν έχει βγει, να πάτε να το δείτε όταν βγει. Αν έχει βγει, να πάτε να το δείτε. Δεν ξέρω τίποτα για το Survival Secret, δεν ξέρω ποιοι είναι οι διάσημοι. Γελάω. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι κοινοί θνητοί, δεν ξέρω πώς ονομάζονται οι ομάδες, δεν ξέρω τίποτα. Μόνο ξέρω ότι παίζετε στο τρασοκάναλο και ονομάζεται Survival Secret. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε. Μισό λεπτό, έχω μήνυμα. Εντάξει, δεν παίζει. Λοιπόν, να σας πω ότι κάπου εδώ το σημερινό βίντεο γίνεται με τη βοήθεια του Bongo. Στο Bongo στέλνετε ποιος είστε και πού μένετε και σας στέλνει διάφορα πράγματα για εσάς. Είναι η υπηρεσία με χρέωση. Στέλνετε μήνυμα στο 19.500. Ας πούμε, εγώ έστειλα τώρα. Είμαι ο επώνυμος αλκοολικός από την Αθήνα και μου απαντάει: wow, κάθε φορά που ο επώνυμος αλκοολικός πίνει από την τεράστια κούπα του, οι subscribers του αυξάνονται κατά 10.000. Μη. Η Μινάζ, αφού απέσυρε τις μηνύσεις μετά το πρόσφατο βίντεό σου, ετοιμάζεται να κατέβει ένα ποτάκι μαζί σου. Το νικάκι το Μινάζ. Επίσης, που ξέρει τα πάντα για μένα ο κύριος Bongo. Είναι λίγο creepy. Τώρα θα σου πω εγώ μεταξύ μας. Μισό λεπτό να το απαντήσω. Bongo! Να την κεράσω κρασάκι ή κοκτέιλ. Με το κρασάκι μπορεί να σου πει κανένα τραγούδι τη Στικούδη. Με το κοκτέιλ όμως θα αντιπίσεις να γυρίσει βιντεάκι μαζί σου και το fame σου θα φτάσει στο Hollywood. Και θα ρωτήσω εγώ τώρα τον κύριο Bongo Bongo. Δεν έχει φτάσει. Δεν είμαι εκεί πέρα. Και για κάθε μήνυμα που στέλνετε υπάρχει χάρη. Το τονίζω. Να το ξέρετε, μην μου λέτε αου, αμού, σου του. Πάμε όμως στο survival secrets. Λοιπόν, πάμε να αναζητήσουμε survival secrets και βγάζει ως πρώτα νέα. Survival secrets. Στο νοσοκομείο ο Αϊβάζης και αποστολή Αλυβιάκη. Είναι και ο Αϊβάζης. Θα δούμε μετά ποιοι είναι οι διάσημοι. Δεν φαντάζεστε τι χρήματα παίρνουν οι παίχτες. Για να δούμε. Γιατί εγώ αν δεν μου δίνανε 100 χιλιάρικα στο τρασοκάναλο δεν πήγαινα. What the fuck! Οι διάσημοι του παιχνιδιού, συγκεκριμένα οι IT, γιατί έτσι ονομάζεται η ομάδα τους από ό,τι βλέπουμε, έχουν λάβει πριν μπουν στο παιχνίδι το ποσό των 20.000 ευρώ. Ενώ σε αντίθεση, οι μη διάσημοι, δηλαδή οι αγωνιστές, έχουν πάρει 500 ευρώ. 520.000, δηλαδή να είσαι celebrity σαν την Κατερίνα Νάκα που έφυγε και τα πήρε κατευθείαν τα 20.000. Μισό να τον γκουγκλάρω και ποια είναι η Κατερίνα Νάκα, γιατί δεν ξέρω. Έχω πιο πολλούς followers στο Instagram από τους μισούς που έχετε εκεί πέρα. Τραγουδίστρια είναι. Όπα! Απόψε σβήνω όλα τα μηνύματά σου. Σβήστα! Φωτογραφίες κι ό,τι πέρα. What the fuck? What's going on? Τι είναι αυτά τα βαλσαμωμένα? Ωραία. Επειδή δεν την ξέρω καν την κοπελίτσα, δεν μπορώ να βλέπω εγώ τέτοια πράγματα. Δεν είναι το επίπεδο μου δηλαδή. Λέω λόγο. Γιατί τόσο μου σκυλάδικο και παίρνω την ψυχή, αλλά δεν έχει να κάνει αυτό. Είναι όταν πίνω και τώρα πίνω όμως που μου πείτε γιατί σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ας δούμε ποιοι είναι οι διάσημοι σε αυτό το πράγμα και να τους ψάξουμε. Αν είναι διάσημοι. Survival Secrets. Οι διάσημοι φορτίζονται από τους. Γιάννη Αϊβάζη. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε ποιος είναι ο Γιάννης Αϊβάζης, που ζείτε. Όπα! Survival Secret. Άγριος καυγάς ο Γιάννης Αϊβάζης εκτός ελέγχου όρμησε στους αντιπάλους του. Ο Σαν Λιοντάρι. Τι έγινε παιδιά? Για χαλάρωσε λίγο. Ο Αϊβάζης. Χαλάρωσε. Άραξε. Χαλάρωσε για να μην σε χαλαρώσω εγώ, κατάλαβες? Άστε. Μα τι επίπεδο. Παράλληλο επίπεδο. Τι θέλεις? Να σου κάνω τη μουρκιμά. Τι θέλεις? Τι θέλεις? Τι θέλεις? Άστονε ρε, να τον κανονίσω εγώ. Παναγία μου σώσε. Του έβρισε το σπίτι. Του έβρισε τη Μαρία Κορινθίου και το παιδί. Πολίνα Τριγωνίδου. Έπαιζε βόλεϊ. Αλλά είναι σίγουρα αυτή. Μισό λεπτό να τσεκάρω και στο Google. Τραγικό με Πολίνα Τριγωνίδου. Survival. Πώς ήταν πριν τις πλαστικές. Μπράβο στην κοπέλα που έκανε πλαστικές, δεν κατάλαβα. Ενδιαφέρον. Μπράβο η κοπέλα. Όχι, μπράβο. Μπορεί να μην είσαι διάσημη, μπορεί να μην σε ξέρω, αλλά αν δεις ποτέ αυτό το βίντεο, μπράβο. Και μετά ακούς κάποιους να σου λένε πλαστικές. Ου, τι κάνει αυτή, ου, είναι ψεύτικη, είναι πλαστική. Άμα η κοπέλα έγινε νάρα από μία απλή κοπέλα, καλά έκανε. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Φιλίτσα Καλογεράκου. Τι ωραία ονόματα αυτά, γιατί εγώ δεν ξέρω κανένα. Τρέπεσε λίγο.
Από τη Μαρία την άσχημη. Πού στο καλό τη θυμήθηκα. What the heck και what the fuck. Ποια διάσημη. Δεν ξέρω πού τους βρήκαν αυτούς. Δεν ξέρω γιατί κανένας άλλος δεν δέχτηκε 20.000. Θα μου πεις για survival secrets μιλάμε. Ποιος άλλος θα δεχόταν τα λεφτά τους. Μαρία Ματσούκα. Who is Μαρία Ματσούκα. Α, είναι η αδερφή της άλλης της Ματσούκα. Της Δήμητρας της Ματσούκα, της ηθοποιού. Τι είπες τώρα. Και αυτή γιατί είναι διάσημη. Η Μαρία Ματσούκα δημιούργησε την πιο girly σειρά μαγιό. Φτιάχνει μαγιό και είναι διάσημη γι' αυτό. Και έβαλε και την αδερφή της να φωτογραφηθεί δίπλα, η οποία είναι σαν κανείς με αυτό το μαλλί. Το ξέρετε το μην. Κολλά υπέροχα εδώ πέρα. Δεν καταλαβαίνω ποιοι είναι όλοι αυτοί. Θάνος Πετρέλης! Εντάξει, τώρα θα κάνουμε κέφι. Φαντάζομαι το ξέρετε όλοι. Το αγαπημένο μου τραγούδι. Το έχω κλείσει. Όχι, δεν το έχω, αλλά. Πες τα Θάνο. Τι να κάνω πια. Έξω και λιγάκι αδιάφορο. Αυτό είναι το επικό βίντεο κλιπ στο οποίο λέει ο Πετρέλης τι να κάνω, τι να κάνω. Και παίζει με τα ζάρια έτσι. Υπέροχο. Τέχνη σου λέει. Κάτι να πέσω. Και υμνοδία μάνα μου, τώρα τι να λέμε. Ναι, να ένα celebrity, να μια διασημότητα. Το δέχομαι και παραπάνω θα έπρεπε να δώσετε στο Θάνο τον Πετρέλη. Γιατί η άλλη, η γιγαντιαία η επιτυχία της χιλιετίας ίσως. Κόκκινο, δεν ήταν κόκκινο και έσταζε το κόκκινο. Έτσι όπως έσταζε το αίμα. Disgusting. Τάσος Μπερδέσης, δεν το ξέρω. Δείτε τον νοκάουτ του Τάσου Μπερδέσης στη Γερμανία. Α, πυγμάχος είναι. Τουλάχιστον είναι αθλητής και τον φωνάξαν εκεί πέρα. Πηγή DVG. Η πηγή DVG πήγε στο Survival Secrets. Αυτή είναι celebrity. Καλύτερη και από το Survivor. Η πηγή DVG είναι ο Ολυμπιονίκης. Έχει χρυσά μετάλλια. Μετά την κατηγόρησαν για ντόπινγκ. Αλλά δικά της ήταν ψεύτικο ντόπινγκ. Δηλαδή είχαν κάποια ουσία στα βιταμίνες που είχε πάρει και έτσι είπανε κοπέλα μου αυτές τα μήνες πλέον είναι ντόπινγκ. Και έλεγε όταν τις πήρα εγώ δεν ήταν ντόπινγκ. Και τις λένε α, δίκιο έχει. Ελπίζω να τις έδωσαν παραπάνω από την. Πώς την είπαμε. Πολύνα Τριγωνίδου. Ντανιέλ Μπατίστα. Όπα, ο ποδοσφαιριστής. Ντανιέλ Μπατίστα, Λίμα. Τι σάικο, ο ποδοσφαιριστής. Τώρα αλλάζει το πράγμα. Τι celebrities είναι αυτοί στο Survival Secrets. Ήταν και τον Γιώργο Μανίκα. Έναν έτσι πολύ celebrity. Το Μανίκα τον ξέρω μόνο επειδή είναι κολλητός του Χανταμπάκη. Μα πήρε ο Θάνος ο Πετρέλης και πηγή The Veggies. Τα ίδια λεφτά με τον Γιώργο τον Μανίκα. Ιρένε Τόστ. Τρόστ. Sorry. Τι είναι το Ιρένε Τρόστ. Ιρένε Τόστ. Ιρένε Τόστ. Λύθηκα. Πριν 4 μήνες 9.000 views. Το λες ότι στα ίντερνετ τα πάω και λίγο καλύτερα από την Ιρένε. Νομίζες πως πίσω σου εγώ θα τρέχω. Αλλά όχι. Λες και είναι τραγούδι της Disney ακούγεται. Μα το έχεις τελειώσει. Μαζί σου αρκετά πίσω. Σου λέω είναι αργά. Το cringe σε όλο αυτό είναι ότι λέει τραγούδι πόνου, στίχους πόνου με μουσική Disney ή Barbie Φεριτόπια ή κάποια άλλη Barbie, δεν ξέρω άλλες γι' αυτό λέω συνέχεια τη Φεριτόπια. Κωνσταντίνο Δρούλια, Ηλία Δρούλια. Είναι αδέρφια. Τι είναι τα Δρούλια. Δρούλιας Brothers λέει. Καμάζεψα τα λάθη σου, μωρό μου ένα-ένα. Και αν τους έντανα στα φόπους να έχω μαζεμένα. Excuse me. What is that? Τα αδέρφια που λανσάρουν νέα μόδα στα κλαμπ με τις μαντινάδες τους. Είναι κριτική. Όχι κριτική κινηματογράφων, από την Κρήτη κριτική. Κριντζάρο. Με καταγωγή από Μύκονο και Κρήτη, αδερφοί Δρούλιας που μας συστήνονται καλλιτεχνικά ως Δρούλιας Brothers έχουν καταφέρει σε χρόνο ντε-τε να τα κάνουν όλα ανάστα σε κάθε εμφάνισή τους. Και μου έρχεται και με τόσο. Σταματάω κάπου εδώ. Δεν θέλω να το κάνω άλλο αυτό. Ούτε στον εαυτούλη μου ούτε και σε εσάς. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Έχει ξυνήσει μούρμα με το κρασί, συγγνώμη. Όλα καλά, όλα ωραία. Ευτυχία, YouTube, YouTube. Δεν χρειάζεται να είσαι εκεί στο Survival Secrets, YouTube, YouTube. Είμαι καλύτερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτή η ενδελεχής έρευνα που είχαμε στο Survival Secrets. Και παρεπιπτόντως αυτή τη στιγμή το δείχνει η τηλεόρασή μου. Είναι και το τρίποδο μπροστά, αλλά δεν έχει σημασία. Να, κάνω γυμναστική. Δεν ξέρω γιατί, τι συμβαίνει. Το έβαλα για να μπω στο mood τώρα την ώρα που γυρίζω το βίντεο. Αλλά δεν καταλαβαίνω τι πώς και γιατί. Του δεν είναι τα παπούτσια. Τι είναι, κανένα προσωπικό. Περιττό να σου πω ότι το βλέπω και δεν αναγνωρίζω κανέναν, ούτε καν αυτούς που μόλις ψάξαμε, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχω τι άλλο να σας πω. Αν θέλετε να δείτε άλλα, πίνω και κρίνω. Ελπίζω με καλύτερο περιεχόμενο, γιατί σε αυτό αναγκάστηκα να πιω όλο αυτό το κρασί για να συνέλθω λίγο από αυτό που ζούσα. Κάντε like, subscribe στο κανάλι μου και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όπως τέτοιες μέρες Δευτέρα που δεν ανεβάζω κάθε Δευτέρα όπως κάθε Παρασκευή στις 2. Ακολουθήστε με σε όλα τα social media γιατί ανεβάζω πολλά πράγματα. Είμαι ένας επόμενος αλκοολικός και εμείς θα τα δούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ελπίζω κάπως καλύτερο. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια και bye. Έτσι και σαν να ακούσω κανέναν που μου λέει να κάνω, πίνω και κρίνω με κάτι που μου προτείνει αντί με κάτι που θέλω, δεν θα το ξανακάνω.
Disgusting. Disgusting people.